Είχαμε μία προγραμματισμένη συνάντηση με το Σωματείο Εργαζομένων του Δήμου Ρόδου, του ενιαίου Δήμου Ρόδου. Το κύριο αντικείμενο συζήτησης ήταν η κρίση των τμηματαρχών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και αν μπορούμε μετά πλέον από την εκλογική διαδικασία η οποία ολοκληρώθηκε να προχωρήσουμε όσο το δυνατόν ταχύτερα στις κρίσεις. Αυτό συμφωνήσαμε ότι θα πρέπει να γίνει ένα ερώτημα στο Υπουργείο Εσωτερικών και ανανεώσαμε το ραντεβού μας, τη συνάντησή μας για την επόμενη εβδομάδα όπου θα είχαμε εμείς σαν υπηρεσία αλλά και το Σωματείο διατυπωμένα εγγράφως τα ερωτήματα τα οποία θα πρέπει να υποβάλουμε στο Υπουργείο Εσωτερικών. Υπήρχαν διάφορα θέματα δηλαδή που αφορούν το βαθμολόγιο κάποιων κλάδων, της κρίσης, τη διαδικασία που πρέπει να γίνει και αργότερα σε δεύτερη φάση και εδώ σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία με το Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής να προχωρήσουν και διαδικασίες μετά των διευθυντών. Αυτό βέβαια δεν είναι δικό μας θέμα αφού θα πρέπει να υπάρξει προκήρυξη των θέσεων σε πανελλαδικό επίπεδο για θέσεις διευθυντών και άνω μέχρι γενικών διευθυντών, αλλά για τους τμηματάρχες που θεωρούμε ότι μπορούμε να προχωρήσουμε τα βήματα θα πρέπει να γίνει όσο το δυνατόν συντομότερο. Ζήτησα όλο αυτό το μεσοδιάστημα να έχουν ετοιμαστεί και οι φάκελοι των υπαλλήλων οι οποίοι πρόκειται να κριθούν και να τοποθετηθούν στη συνέχεια στις αντίστοιχες 106 στα αντίστοιχα 106 τμήματα, αυτοτελή γραφεία και αυτοτελή τμήματα για να στελεχώσουν πια οριστικά και να μπορούν βεβαίως, και εδώ ήταν ένα αίτημα των εργαζομένων, του συλλόγου, να λαμβάνουν κανονικά και το επίδομα γιατί αυτή τη στιγμή με τις διαδικασίες και με τις εγκυκλίους που έχουμε λαμβάνει ένα μικρό ποσοστό των υπαλλήλων μόνο το επίδομα του προϊσταμένου. Πάγια αρχή της Δημοτικής Αρχής είναι ότι θα πρέπει να κρίνονται σύμφωνα με τον νόμο οι προϊστάμενοι και οι καλύτεροι να επιλέγονται για τις θέσεις και να ηγούνται στα αντίστοιχα τμήματα. Αυτό θα το κάνουμε, ίσως και σήμερα να φύγει το ερώτημα μόνο για το αν μπορούμε να προχωρήσουμε με την τωρινή σύνθεση του υπηρεσιακού στις κρίσεις και για τα υπόλοιπα ερωτήματα που έθεσαν το Σωματείο θα έχουμε την επόμενη εβδομάδα τη συνάντηση όπως είπα. Μένουν βέβαια να διευκρινιστούν και θέματα που αφορούν το βαθμολόγιο, ειδικότερα της Δημοτικής Αστυνομίας, γιατί υπάρχει ειδική νομοθετική διάταξη που προβλέπει τη λειτουργία της Δημοτικής Αστυνομίας, είναι ο νόμος 37-31. Ακόμα ενημερώσαμε και για θέματα τα οποία επιλύθηκαν το Σύλλογο Εργαζομένων, όπως για παράδειγμα το θέμα της υπεροριακής απασχόλησης και τις κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες της διεύθυνσης καθαριότητας που μετά από μεγάλη ταλαιπωρία θα έλεγα και των εργαζομένων αλλά και της Δημοτικής Αρχής ολοκληρώθηκε με αίσιο τέλος και έχουν προωθηθεί προς την ενιαία αρχή πληρωμών οι υπερορίες για πληρωμή των εργαζομένων. Και ένα άλλο θέμα που ενημέρωσε και εγώ ότι επιλύεται τις αμέσως επόμενες ημέρες είναι ότι ο Δήμος Ρόδου πια θα έχει από ό,τι όλα δείχνουν γιατρό εργασίας στις αμέσως επόμενες ημέρες και τεχνικούς ασφαλείας. Άρα και οι εργαζόμενοι που εργάζονται σε επικίνδυνα και ανθυγιεινά επαγγέλματα θα μπορούν να λαμβάνουν όλα τα μέτρα προστασίας που προβλέπονται από τον νόμο. Και τελευταίο συζητήσαμε διάφορα θέματα καθημερινά λειτουργίας των υπηρεσιών. Υπήρξαν ανταλλαγή απόψεων και προωθούμε τις καλύτερες, τις ιδανικότερες λύσεις αλλά προασπίζοντας και από τη μία πλευρά τα συμφέροντα των δημοτών και ικανοποιώντας όπου αυτά είναι δίκαια τα αιτήματα των εργαζομένων. Οι εργαζόμενοι έθεσαν και ένα τελευταίο ζήτημα ήταν να προωθηθεί το θέμα της βοήθειας στο σπίτι των εργαζομένων αφού δόθηκε τρίμηνη παράταση. Σε κεντρικό επίπεδο υπάρχει πίεση και από το Δήμαρχο αλλά και γενικότερα από τους αρμόδιους αντιδημάρχους για το θέμα αυτό. Ευελπιστούμε ότι θα προωθηθεί μία λύση η οποία να μην δημιουργεί θέματα εύρυθμης λειτουργίας του προγράμματος βοήθειας στο σπίτι.